Στα κρατητήρια του αστυνομικού Μεγάρου θα διανυχτερεύσουν σήμερα οι 6 φερόμενοι ως διακινητές των 192 παράτυπων μεταναστών από τη Συρία στην Παλαιόχωρα τη Δευτέρα το βράδυ. Το πρωί, συνοδεία ανδρών του λιμενικού σώματος πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα Χανίων, ενώ αύριο το πρωί αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με καταγγελίες, ο καπετάνιος, ο οποίος, όπως ισχυρίζονται κάποιοι από τους παράτυπους μετανάστες, ήταν Ρώσος, εξαφανίστηκε. Ενώ υπάρχουν και μαρτυρίες ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μετανάστες δέχονταν απειλές για τη ζωή τους σε περίπτωση που έβγαιναν στο κατάστρωμα. Οι επιβάτες του σκάφους είχαν πληρώσει περίπου 5.000 ευρώ το άτομο. Αν πλήρωσα 5.000 δολάρια. Για να πας στην Ιταλία. Ναι. Από την Τουρκία. Ναι, από την Τουρκία. Θέλεις να μείνεις εδώ στην Κρήτη. Όχι, όχι. Θέλω να πάω στην Ιταλία. Για μένα 5.500 δολάρια. Για την οικογένειά μου 40.700 δολάρια. Εν τω μεταξύ, στο κλειστό κολυμπητήριο, στο ακροτήρι, φιλοξενούνται προσωρινά 192 παράτυποι μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν αργά τη νύχτα της Δευτέρας από την Παλαιόχωρα. Εάν και δεν είναι ευθύνη του Δήμου Χανίων, η φιλοξενία του, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, έγιναν όλες οι απαραίτητες διεργασίες με το Πολυτεχνείο Κρήτης και τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την προσωρινή διαμονή τους. Ενώ από την αρχή, στο πλευρό των μεταναστών, βρέθηκαν γιατροί εθελοντές, σαμαρίτες του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και εθελοντές. Τα 93 είναι ανήλικα παιδιά και τους φιλοξενούμε πάλι εδώ στο χώρο του κλειστού κολυμβητηρίου, του εγκαταλειμμένου κλειστού κολυμβητηρίου ακροτηρίου που το έχει διαθέσει το Πολυτεχνείο. Ο χώρος είναι φυσικά ακατάλληλος και εμείς ως Δημοτική Αρχή, παρά το ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση να εμπλακούμε σε αυτή τη διαδικασία, όπως και την άλλη φορά ακριβώς, θέλουμε να δείξουμε την φιλοξενία μας, θέλουμε να δείξουμε την ανθρωπιά μας ως Δήμος και έτσι λοιπόν βοηθάμε, έχουμε την κύρια ευθύνη του συντονισμού της αρρωγής αυτών των ανθρώπων. Την ίδια ώρα και αφού ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση των στοιχείων όλων των μεταναστών, έχει ξεκινήσει η διαδικασία εξέβρεσης χρημάτων από το Δήμο Χανίων, προκειμένου να εκδοθούν τα εισιτήριά τους και να αναχωρήσουν με το πλοίο της γραμμής για τον Πειραιά.